Στα βαθιά μπαίνει από αύριο το προεδρικό με φόντο το ταξίδι του Νίκου Αναστασιάδη στη Νέα Υόρκη. Βλέποντα την τουρκική ακραία τακτική που σηκώνει τείχο σε οποιανδήποτε διαπραγμάτευση, η Λευκοσία θα προσπαθήσει να βάλει το πλαίσιο Γκουτέρε στο επίκεντρο, σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα που θα έρθουν από τη γεώτρηση στον Ισήφορο. Η επιστολή προς το Γενικό Γραμματεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ετοιμάζεται. Αξιολογείται ωστόσο εάν θα σταλεί πριν την επίσκεψη του Προέδρου στη Νέα Υόρκη ή εάν θα δοθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης μαζί του. Τι είναι οι προθέσεις του κύριου Αναστασιάδη. πρόθεση του είναι να ξεγελάσει τον λαό μέχρι το Φεβράριο και στη συνέχεια να είναι παρελπίδα εκλεγεί να συνεχίσει από εκεί που έμεινε. Το εναλλακτικό σχέδιο τη Τουρκία σε μια λύση κομμένη στα μέτρα τη, που θα οδηγεί στη μετατροπή τη Κύπρου σε τουρκικό προτεκτοράτο, φαίνεται να είναι για την Τουρκία το διχοτομικό σενάριο με δύο αναγνωρισμένα κράτη. Στην επιστολή του, ο πρόεδρο αναφέρει τρει βασικού άξονε: Ότι είμαστε έτοιμοι για συνομιλίε, ότι η βάση των συνομιλιών είναι το πλαίσιο του ίδιου του Γενικού Γραμματεία του ΟΗΕ και ότι η Τουρκία να αποσύρει τα επεμβατικά δικαιώματα και τον κατοχικό στρατό. Η Λευκοσία παράλληλα γνωρίζει ότι ο παράγοντα του φυσικού αερίου μπορεί επίση να αλλάξει την τουρκική στάση. Την ίδια ώρα, το Προεδρικό παρακολουθεί από κοντά και τη δράση τη Επιτροπή Αποζημιώσεων. Είναι ένα θέμα που θα μα απασχολήσει. Δεν βλέπουμε να ανήκει η κάνουλα των χρημάτων από την Τουρκία. Από τη μια, ο λαό θα κληθεί να απαντήσει τι θέλει να γίνει στο Κυπριακό. Θέλει να γνωρίζει τι έχει προσφέρει ο πρόεδρο Αναστασιάδη στην τουρκική πλευρά με το έγγραφο που έχει καταθέσει στο κράν Μοντανά ή θέλει μια στρατηγική που θα του δώσει τον τόπο του και θα απελευθερώσει τις κατεχόμενες περιοχές. Σε ό,τι αφορά το σκηνικό που διαμορφώνεται για την Άγκυρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Λευκοσία θεωρεί απίθανο το σενάριο της οριστικής διακοπής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Τουρκία.